Να ρωτήσουμε την κοινωνία, κύριε Καντώνα. Να ρωτήσουμε λίγο και την κοινωνία. Εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Το θέμα ειδικά το ενεργειακό, το οποίο, από το οποίο την αύξηση μετακυλείται σε όλα τα προϊόντα κτλ. Είναι εκτός από τους εξωγενείς παράγοντες που πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν, όπου και εκεί υπάρχουν θέματα πολιτικής. Είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη κυβέρνηση από τη δική της πολιτική σε αυτή τη χώρα και καταφέρουμε να είμαστε πρωταθλητές και στην ακρίβεια εκτός από την πανδημία και τους νεκρούς της πανδημίας. Και οποιαδήποτε παγκόσμια κρίση υπάρχει στη χώρα μας, την πληρώνουμε πολύ ακριβά. Με λίγα λόγια, ούτως ή άλλως οι αυξήσεις στο ρεύμα, υπενθυμίζω ότι αυξήθηκαν ήδη από το 19, από το Σεπτέμβριο του 19, και μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και η μείωση του ΦΠΑ που είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φάνηκε στους καταναλωτές, εκεί πάνω έγινε μια αύξηση 20%. Από εκεί και πέρα, σήμερα τι συμβαίνει, έχει συνδεθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής με τη χοντρική τιμή ενέργειας, ούτως ώστε οι προμηθευτές, μέσα στους οποίους είναι και οι ΔΕΗ, να μην χάνουν και να πληρώνουν παραπάνω οι καταναλωτές. Εάν αυτό είχε γίνει βεβαίως από τον Αύγουστο του 19, το 20 θα είχαμε πολύ χαμηλότερες τιμές, γύρω στο 25% του ρεύματος, γιατί είχαμε κατάρρευση διεθνώς των τιμών, ορυκτών καυσίμων. Είναι δηλαδή, παίζεται ένα παιχνίδι χειραγώγησης και καρτέλ πέρα από την παγκόσμια συγκυρία. Και εκεί η κυβέρνηση δεν έχει παρέμβει καθόλου. Mm. Επιδοτεί ανεπαρκώς, θα έλεγα εγώ, και εκ των υστέρων. Δηλαδή, ακούσαμε 9 ευρώ, 36 ευρώ, 49 μετά ευρώ. Μετά πήγα 42 ευρώ, μετά πήγα 39 ευρώ. Συνεχώς πάει και έρχεται. Ήδη στον προϋπολογισμό φάνηκε ότι θεωρούσαν την ακρίβεια παροδικό φαινόμενο. Δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό μία πρόβλεψη για το μέλλον. Και εγώ να πω εδώ ότι σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις, η ακρίβεια δεν έχει σταματήσει, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος επιμένω, και όταν σταθεροποιηθεί θα είναι σε ψηλά Ωραία. Επίπεδα. Να πάρουμε και την άποψη από την εποπτική εργοσία. Κυρία Νικολάου, να κάνουμε ένα πρώτο γύρο. Κυρία Νικολάου, μισό λεπτό. Στην ακρίβεια ανακούγονται και ακριβή πράγματα. Ωραία. Να πάρουμε όμως και το σχόλιο του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ. Να μιλήσουμε. Κοιτάξτε, λαϊκισμός είναι να λες ότι εδώ δεν γίνεται ούτε να παρέμβει η κυβέρνηση στη μείωση της τιμής της ενέργειας. Ο κ. Μακρόν τι κάνει, κυρία Νικολάου, για δέστε λίγο έξω. Σε ό,τι αφορά τώρα λίγο τον κύριο Κίρτσο, εγώ θα έλεγα με τη λαϊκή ρίση, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ότι η Ευρώπη διερευνά, ότι η πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διερευνά την περίπτωση της δίωξης δημοσιογράφων, άρα της ελευθερίας του τύπου και της κυρίας του Λουπάκη στην Ευρώπη, είναι γεγονός. Ο κύριος Κίρτσος, εγώ θα έλεγα ότι προειδοποιεί το κόμμα του και την κυβέρνησή του, προσέξτε τι κάνετε. Πραγματικά έξω το διερευνούν. Πραγματικά, κυρία Νικολάου, αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν συμβαίνει σε ευρωπαϊκή χώρα. Πάμε όμως παρακάτω. Γιατί για αν υπάρχουν λεφτά. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή, ήταν προτεραιότητα της κυβέρνησης να καταργηθεί ο φόρος γονικής περιουσίας 800.000. Ήταν προτεραιότητα να μειωθεί η επιπλέον έμφυα για τη μεγάλη περιουσία. Η κυρία Νικολάου, σας το λέω γιατί σας έχω και απέναντί μου, δεν ήταν, και απευθείας αναθέσεις 5 δις σε 18 μήνες. Το ακούσαμε και αυτό. Εσείς, δεν θα αφήσετε χρόνο, κυρία Πέργα, στην συνάδελφό σας, την κυρία Σημητροπούλου, να μιλήσει όμως. Πρέπει να ολοκληρώσετε κάπου εδώ. Αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων. Με ποιον είσαι, είναι πολιτική απόφαση. Θα στηρίξω λοιπόν την κοινωνία όρθια. Κυρία Σημητροπούλου, αφήσαμε το κλείσιμο σε εσάς. Ελάτε, σας πάω.